Στην έρημο του Αγίου Όρους βρισκόμαστε, αγαπητοί τηλεθεατές, στο νότιο άκρο της Αθωνικής Χερσονήσου, στις απόκριμνες και δύσβατες πλαγιές του Άθωνα. Γνωρίζουμε τα κελιά της Κήτης της Αγίας Άνης και επόμενος προορισμός μας είναι η καλύβη των Ανανέων, που τιμάται επωνόματι της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Να σας δείξουμε στον ναό μας, στο Τίμιο Σταυρό μας, το Τίμιο Ξύλο. Είναι η εικόνα του Αγίου Μακαρίου που είναι στην ύψη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και μυροβλίζει το Τίμιο Ξύλο. Προσκυνήστε. Όντως εμβουδιάζει. Πολλοί πιστοί που έρχονται για να προσκυνήσουν και τους αρέσουν τα αρώματα, λένε αυτό το άρωμα πού το έχετε αγοράσει, ποιο είναι για να μας πείτε που θα το προμηθευτούμε. Μα λέω δεν το αγοράζουμε ούτε το προμηθευόμαστε, γιατί μας το χαρίζει ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός. Το Ξύλο, Γέροντα, είναι αυτό που εδώ το τεμάχι ναι, στο κέντρο. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και τον έχουμε εδώ να παίρνει κανείς έτσι την πρώτη δόση ευλαβίας και δυνάμεως και συνεχίζουμε με την Παναγία μας. Εδώ είναι των θλιβωμένων η χαρά και εν ώψη του 15 Αυγούστου την έχουμε στο κέντρο του ναού μας για να κάνουμε τις παρακλήσεις, να την βλέπουμε, να μας βλέπει, να της λέμε όλα μας τα αιτήματα και να μας χορηγεί τα καλύτερα. Με τη χάρη της Αγίας Άνης και την ευλογία της Παναγίας μας, βρισκόμαστε σε ένα ακόμα κελί, εδώ στη σκήτη της Αγίας Άνης, το κελί του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Και έχουμε την χαρά και την ευλογία να είναι κοντά μας ο γέροντας του κελιού, ο πατέρας Νεκτάριος, τον οποίον τον ευχαριστούμε πολύ για το ότι μας δέχεται εδώ στο κελί του, το ότι το ανοίγει, προσκυνούμε,
στο Εκκλησάκι και μάλιστα έχουμε και την ευλογία τώρα αμέσως να μας πει και δύο λόγια για το κελί. Πατέρα Νεκτάριε, Γέροντα, την ευχή σας, σας ευχαριστούμε πολύ και θα θέλαμε να μας πείτε την ιστορία του κελιού σας. Σας ευχαριστούμε που είχατε τον χρόνο και τον καλό κόπο να έρθετε μέχρι τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Θα ήθελα όμως να μου επιτρέψετε με πολύ αγάπη να σας κάνω μία ενημέρωση ότι δεν είναι το κελί του Τιμίου Σταυρού, αλλά η καλύβη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Έχουμε μία νομική διαφορά νομοκανονικού ζητήματος, που έτσι είναι η σωστή και η κανονική εκφώνησης, προσφώνησης και στα λογότυπά μας είναι στις σκήτες όλα τα κελάκια που πολύ σωστά βέβαια σαν γενικά γεωρίτικα το λέτε, αλλά εδώ είναι το καλυβάκι, είναι η καλύβη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ο χώρος μας, όπως εδώ σε αυτόν τον στο μέρος που βρισκόμαστε, είναι από τα αρχικά κτίσματα που ιδρύθηκαν το 1652. Ήταν εδώ προφανώς η μικρή τους κουζίνα, το αρχονταρικάκι τους. Εδώ ήταν δύο μικρά κελάκια, γιατί ήταν πολύ ολιγαρκείς και πολύ απλοί άνθρωποι αυτής της περιόδου και αυτής της εποχής και συνεχιζόταν ο ναός μας, το εκκλησάκι μας. Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε η ιστορία του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού με πρώτον οικιστή και ιδρυτή επισήμως και βάσει των επιστολών και της αλληλογραφίας και από τα ομόλογα που κρατάει η Σεπτή και κυρίαρχος Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας με τον ιεροδιάκονο, διδάσκαλο, μουσικό και λόγιο της εποχής Διονύσιο τον Κώτη από την Νήσο Κώ. Από το 1652 μέχρι και αυτή την ευλογημένη στιγμή που είμαστε εδώ σε παραδεισένια μορφή, είναι μια μεγάλη ευλογία, γιατί δεν έμεινε η ζωή, η πνευματική και η καθημερινή, η ιδιωτική, χωρίς καμία παύση. Υπήρχαν πάντοτε μοναχοί. Και το καντιλάκι του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού είχε παρουσία, το ανάβανε συνέχεια και οι μοναχοί προσευχόμενοι για τους εαυτούς τους, για τους γνωστούς τους και για τους ευεργέτες και για το έθνος το ελληνικό και για όλον τον ελληνισμό. Έτσι είμαστε πολύ υπερήφανοι που μπορούμε να διατηρήσουμε και να συνεχίζουμε αυτό το μεγάλο και πιστεύω θείο δώρο. Η καλύβη σας, μάλλον μην πω το κελί σας, όπως πολύ σωστά με διορθώσατε, η καλύβη σας είναι γνωστή και με ένα άλλο όνομα και μάλλον πιο γνωστή έτσι, ότι είστε η καλύβη των ανανέων. Από πού βγαίνει το όνομα αυτό? Όπως είπαμε, σε αυτή την διάβα του χρόνου, του 1652 μέχρι σήμερα, γνωρίζουμε τον ιδρυτή μας, τον διάκονο, διδάσκαλο Διονύσιο από την Νήσο Κώ. Πέρασαν πάρα πολλά άτομα, όπως και ο Θεοφάνης ο μοναχός από την Κεφαλονιά, λόγιος και αυτός της περιοχής, άνθρωπος των γραμμάτων, προσευχής, ανέπτυξε πάλι πνευματικό ρόλο εδώ στην περιοχή και όχι μόνο. Όμως το 1850, εκεί περίπου, βρίσκουμε να έρχονται, να συνεχίσουν 4 κατασάρκα αδέρφια από την περιοχή του Βόλου, του Αλμυρού, ο Ανανίας, ο Ευγένιος, ο Ιωνίκιος και ο Κύριλλος. Αυτά ήταν 4 κατασάρκα αδέρφια. Ο Ανανίας ήταν άνθρωπος ανήσυχος, καλλιτεχνικό πνεύμα και ήθελε να δημιουργεί συνέχεια. Γι' αυτό πηγαίνει στην συνοδεία του Γέροντος Μακαρίου, των Αγαθαγγέλων και μαθαίνει την αγιογραφία και πολύ σύντομα τον προσλαμβάνει η Μονή του Αγίου Παντελεήμονος ως αποκλειστικό συνεργάτη. Άραγε λοιπόν, αν δούμε και συντακτικά, αν δούμε και στην γραμματική μας, οι ανανέοι ήταν οι απόγονοι, οι συνεργάτες, οι συνεχιστές του Ανανία. Το δικαιούται αυτό το γεγονός, διότι ήταν τα αδέρφια του. Αυτός έφερε τον πατέρα τους, τον μετέπειτα μοναχό Γαβριήλ,
Ήρθαν τα ανήψια τους, ο Χαράλαμπος ο πρώτος, ο Χαράλαμπος ο δεύτερος, ο Ιερομόναχος, ο Κύριλλος πάλι, ο Ιωνίκιος. Επομένως ήταν οι απόγονοι του Ανανία, έξω και οι Ανανέοι. Γι' αυτό και λόγω και της αγιογραφίας, όπου και να πάμε, θα πούνε η αδελφότητα των Ανανέων, η συνοδεία των Ανανέων. Πολύ σωστά λοιπόν, γι' αυτό είναι πάρα πολύ γνωστή, όπως και σε εσάς βέβαια και σε πάρα πολύ κόσμο. Εδώ βρισκόμαστε στο εργαστήριο των γεροντάδων μας. Εδώ ξεκίνησε ο Ανανίας ο πρώτος να δημιουργεί, να αγιογραφεί και να φτάσει σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτου μας. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο υλικό. Εδώ έχουμε πάρα πολλά σχέδια. Είναι τα πρωτότυπα σχέδια των γεροντάδων. Είναι σε μερικές χιλιάδες κομμάτια. Εδώ βλέπουμε μερικά πρωτότυπα τα οποία ήταν για τους αρχάριους αγιογράφους να μπορούν να βλέπουν και να σχεδιάζουν. Βλέπουμε επίσης εκφραστικότατο εδώ τον Άγιο Σπυρίδωνα. Είναι και πάλι αυτό για αρχάριους αγιογράφους να μπορούν να βλέπουν και να αντιγράφουν. Ευτυχώς ο θεολόγος και αγιογράφος Γιάννης Σαριγιαννίδης έχει έρθει, έχει βοηθήσει πάρα πολύ το κομμάτι αυτό και πιστεύουμε σε κάποια στιγμή να μπορεί να γίνει μια καλή έκθεση με όλο το ιστορικό αρχείο της αδελφότητας των Ανανέων να μπορεί να το γνωρίσει πολλής κόσμος. Χαρακτηριστικά είναι των γεροντάδων πάλι ένα πολύ μεγάλο έργο. Αυτό είναι τα πρόσωπα του γέροντος Χαραλάμπους Ιερομονάχου του Πρώτου που θεωρείται ο καλύτερος στο κομμάτι της αγιογραφίας, στην έκφραση των προσώπων. Μετέπειτα το συνέχιζε ο Ιωνίκιος, ο πρώτος πάλι και αυτός, αδέρφια κατά σάρκα, ο οποίος βλέπουμε να δίνει μια πολύ μεγάλη έκφραση στο τοπίο, θα λέγαμε, στα συννεφάκια, στο Άγιο Ποτήρι, είναι ο Άρτος της Ζωής. Είναι ένα πολύ εκφραστικό έργο, το οποίο το έχουμε εκτυπώσει και το δίνουμε και προς ευλογία σε πάρα πολλούς πιστούς. Κάνουμε μία ευχή να βρεθούν άνθρωποι να αγαπήσουν την τέχνη, να αγαπήσουν έτσι τον Χριστό και μέσω της τέχνης, να μπορέσουν να έρθουν εδώ, να ξανασυνεχίσουν αυτή τη μεγάλη ευλογία της αγιογραφίας, να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να παίρνουν και να κοσμούνται οι ναοί με αγιογραφίες, με έργα τέχνης, που να μας μεταφέρουν από της γης εις τα άνω. Το ευχόμαστε. Ποιες χρονολογίες είναι αυτά? Αυτά είναι το 1880 μέχρι 1930. Εδώ βλέπουμε ένα αντιπροσωπευτικό έργο των γεροντάδων μας. Χρονολογείται αυτό συγκεκριμένα από το 1890 περίπου και μετά, μέχρι το 1910. Είναι αμφιπρόσωπο. Έχει και στη μία πλευρά τον Άγιο Νικόλαο μάλλον και για αρχάριους πάλι είναι και πολύ εκφραστικό. Και από πίσω έχει το θαύμα του Αγίου Αθανασίου με την Παναγία την Οικονόμησα που ερχόμενος να φύγει για την Κωνσταντινούπολη να ζητήσει ελέη βρήκε στον δρόμο την Παναγία και εκεί μέχρι σήμερα το λεγόμενο αγίασμα του
Αγίου Αθανασίου που ήταν η Παναγία. Είναι πολύ χαρακτηριστικό και βλέπουμε όλες αυτές τις εκφράσεις και από τις δύο πλευρές. Είναι βέβαια σπάνιο κομμάτι αυτό μέσα στον ορθόδοξο χριστιανικό κόσμο, αλλά όμως και σπουδαίο. Οι γεροντάδες είχαν μια έτσι τάση, θα λέγαμε, να δημιουργούν αυτή την τέχνη και στις δύο πλευρές. Μπαίνοντας μέσα στο καλύβι σας γέροντα, πήγαμε αμέσως στο ναό. Προσκυνήσαμε και στο κέντρο του ναού, βέβαια, επειδή είναι και η περίοδος τώρα που γίνονται οι παρακλήσεις προς την Υπεραγία Θεοτόκο, ήταν μια πολύ όμορφη εικόνα της Παναγίας μας. Η εικόνα αυτή βρίσκεται σε κάποιο προσκυνητάρι, είναι η έφορος εδώ του κελιού σας. Για πείτε μας δύο λόγια την εικόνα αυτή. Η Παναγία αυτή χρονολογείται όπως και τώρα. Πρόσφατα την πήγαμε για συντήρηση στον κύριο Ευαγγελόπουλο, που είναι ένας εκλεκτός άρχοντας της τέχνης. Την συντήρησε και έκανε τις εκτιμήσεις και είδε ότι όντως είναι ρωσικού περιεχομένου. Και εμείς έχουμε να πούμε τη σειρά μας ένα προσωπικό δώρο της Μονής του Αγίου Παντελεήμονος προς τους γεροντάδες και σαν εμπόδιο λήθης, γιατί δεν θέλουν ποτέ οι μοναχοί του ρωσικού να ξεχάσουν τους μεγάλους τους συνεργάτες και τους ανθρώπους που τους αποδίδουν τόσα πολλά έργα. Η ονομασία της θαυματουργού αυτής εικόνος είναι «Των θλιβωμένων η χαρά». Ο γέροντάς μας, ο πατήρ Κύριλλος, ο οποίος με έκανε και μοναχό, με έκανε και διάκονο και πρεσβύτερο, ήταν άνθρωπος πολύ προσευχής και την είχε πάντοτε στο κελάκι του. Δεν επέτρεπε σε κανένα να την παραλάβει, παρά μόνο ότι υπήρχε ειδική ανάγκη να πάει να προσευχηθεί. Ο ίδιος όμως, επειδή εμείς λόγω, όπως είπατε, οι ανανέοι, ήταν τότε σε πολύ μεγαλύτερη έγλη και ακμή από ό,τι είναι τώρα, είχαμε όλη την διακονία, όλη την φροντίδα, όχι μόνο και τη δική μας, όχι της καλύβης, και τα δικαιώματα που είχαμε, και είχαμε μεγάλες ευθύνες. Ο γέροντας όμως ήταν ο επιτετραμένος, ο αρμόδιος και ο υπεύθυνος της προσευχής. Ώρες ατέλειωτες γονατούσε, ώρες ατέλειωτες δάκρυζε, ώρες ατέλειωτες παρακαλούσε την Παναγία των θλιβωμένων η χαρά. Εγώ βέβαια τότε ως μοναχός που έπρεπε να τα ξέρω όλα και να δαμάζω τον ορθολογισμό μου, έλεγα τι είναι τον θλιβωμένο, γιατί χρειάζεται οι θλίψεις. Και μου λέει ανόητε. Οι θλίψεις είναι θείων δώρων, είναι η χαρμολύπη. Και αυτοί που θλίβονται πρέπει να χαρούν. Γι' αυτό η Παναγία είναι των θλιβωμένων η χαρά. Πάντων θλιβωμένων η χαρά και αδικουμένων προστάτης και πενωμένων τροφή ξένων τε παράκλησης και βακτηρία τύφλων ασθενούντων επίσκεψης καταπονουμένων σκέπη και αντίληψης και ορφανών βοηθός Μήτερ του Θεού του υψίστου σ' υπάρχεις άχραντες πεύσων δισοπούμεν ρίσαστε τους δούλους σου. Σήμερα, γέροντα, οι άνθρωποι που ζουν έξω έχουν πολλές θλίψεις και κυρίως πολλές αγωνίες και άγχος με όλα αυτά τα οποία ακούν, δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει. Εσείς εδώ από το Άγιο Όρος που έχετε την Παναγία, των θλιβωμένων η χαρά, τι μήνυμα μπορείτε να στείλετε στους ανθρώπους αυτούς? Το μήνυμά μας είναι η αγάπη που έχει ο χριστιανισμός, η υπομονή που πρέπει να έχουμε όλοι και η διάρκεια των μεγάλων μας δοκιμασιών. Πάρα πολλά άτομα παίρνουν να ζητήσουν
σωσίβιον παρηγορίες, αγάπης και στοργής. Γι' αυτό βλέπουμε και αρκετά αφιερώματα στην Παναγία, τα οποία μόνοι τους οι άνθρωποι δεν είχαμε καμία πρόθεση να τους μεταφέρουμε αυτή την επικοινωνιακή συνεργασία. Η δουλειά του μοναχού, το εργόχειρο του μοναχού, η διακονία του μοναχού είναι η προσευχή. Όμως και αυτοί, επειδή είναι ευαίσθητοι άνθρωποι, και ποιος ξέρει τι είχαν, όχι μόνο από αυτά που είπανε, αλλά μέσα τους τι άλλα σοβαρά γεγονότα είχαν. Δύσκολες καταστάσεις, όχι θλίψεις και μόνο. Κύριος είδε. Γι' αυτό λοιπόν έχουν δώσει αυτά τα αφιερώματα, αλλά και εμείς έχουμε δει με τον χρόνο της προσευχής, της υπομονής, να κερδίζουν πάντοτε, διότι ο Χριστός νικάει στο τέλος. Και η Παναγία είναι μάνα. Δύο είναι τα πολύτιμότερα πράγματα του κόσμου, ειδικά για τους χριστιανούς. Ποιο? Η Κυρία Θεοτόκος και η μανούλα μας. Οι υπόλοιποι βοηθητικοί παράγοντες. Κάτι πρακτικό, τι θα συμβουλεύετε στον κόσμο, τι να κάνει για να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις θλίψεις? Να μην χάσει ποτέ την ταυτότητά του ως ορθόδοξος χριστιανός, ως βαπτισμένος, ως μυρωμένος, να προσεύχεται και να ελπίζει. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτρη του Θεού φύλαξον υπό την σκέπνη σου. Και ειδικά αυτές τις ημέρες που έχουμε το τελειότερο κομμάτι της ζωής μας, που έχουμε τον 15 Αύγουστο, το Πάσχα του καλοκαιριού, και σαν μέλισσες και σαν ελάφια που διψούμε το νερό να πάμε να βρούμε τις καλές πηγές. Πηγές υπάρχουν πολλές, οι καλές είναι λίγες. Διαβάζουμε τους παρακλητικούς μας κανόνες, και των μεγάλων και των μικρών, και έχουμε αυτά τα θεία δώρα. Γινόμαστε και εμείς κοινωνία και συμμέτοχοι, γιατί και εμείς είμαστε άνθρωποι με σάρκα και οστά και με αδυναμίες και με πάρα προβλήματα. Και με αυτούς τους ανθρώπους και όλους τους πιστούς χριστιανούς γινόμαστε οι αντλητές, οι μεταφορείς και οι εφαρμοστές της αγάπης του Χριστού μέσω της Κυρίας Θεοτόκος. Δεν απελπιζόμαστε και από την Παναγία μας στηριζόμαστε. Υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς, προστάτησε τη ζωή σε πίσαμε και φρουράν ασφαλεστά την παρθένε. Το πειρασμό διαλύουσα μόνο και εμπειρίας δε μόνο νεράνουσαν και δέω με διαμαντός εκθοράς των παθών μοριστήν εμέ. Κάθε φορά που μιλάμε με έναν μοναχό, βλέπουμε τη μεγάλη αγάπη του για την Παναγία, όπως τώρα πολύ χαρακτηριστικά βλέπουμε εσάς να μιλάτε για την Κυρία Θεοτόκο. Τι είναι η Παναγία για τους μοναχούς και ιδιαίτερα για έναν αγιορείτη μοναχό? Ο τελειότερος θρίαμβος της ζωής του, η ζωή του, το οξυγόνο του. Η ζωή μας είναι η Παναγία. Χωρίς την Κυρία Θεοτόκο, πιστέψτε με, έτσι πατέρα Νικάνορα, σας το λέω και εν εξομολογήσει, αλλά και δημοσίως, δεν θα υπήρχε ένα νόημα και ένας ρόλος να καθόμαστε εδώ πάνω στα βουνά. Δεν υπάρχουν ούτε εμπόνους. Thank you.
πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε. Βέβαια, εμείς δεν μπορούμε να φτάσουμε σε τόσο μεγάλα ύψη όπως έφτασαν αυτοί οι γεροντάδες. Εσείς όμως που είστε εδώ στο Άγιο Όρος, μπορεί προσωπικά εσείς να μην είδατε, όπως μας λέτε, το πρόσωπο της Παναγίας μας. Σίγουρα όμως την αισθανθήκατε σε διάφορες δυσκολίες, σε δοκιμασίες που περάσατε εδώ όλα τα χρόνια που είστε. Μπορείτε να μας πείτε κάποια προσωπική σας εμπειρία ή πώς αισθάνεστε εσείς την παρουσία της Παναγίας εδώ, στην καλύβη σας, στη ζωή σας? Είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα και μπορεί κανείς να το πιστέψει ευκόλως, μπορεί να το σχολιάσει δυσκόλως, μπορεί να συμβούν πάρα πολλά πράγματα. Όμως η ουσία είναι μία, ότι νομίζω επειδή δεν προσφέραμε τίποτα άλλο όπως λέω εγώ, αλλά όταν θα φτάσω πρώτου κριτηρίου, θα πω ότι εμείς προσφέραμε και εγώ προσωπικά την νεανική μου ζωή στο Άγιον Όρος, τα νιάτα μου στην κυρία Θεοτόκο. Βέβαια, σε ένα πολύ μεγάλο και δύσκολο γεγονός, μία φορά και με τους γεροντάδες, ήταν να φέρουμε τον πατέρα Γεράσιμο, να τον βγάλουμε, επειδή είχε αρρωστήσει πάλι, για την Θεσσαλονίκη. Εν μέσω κακοκαιρίας, ο κύριος Διδάγγελος, ο θεράπων ιατρός του, ο Γενικός Αρχίετρος από το Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, από το 424, βάσει της εκθέσεως της οποίας το έκανα, είπε ότι πρέπει να μεταφερθεί άμεσα, επιγόντως, στο νοσοκομείο. Η περιγραφή η οποία έγινε και η αντίληψη στην οποία έχει, ίσως και να μην φτάσουμε. Όμως, πρέπει λέει, να κάνετε τα αδύνατα δυνατά. Όμως, νύχτωνε, ο νοτιάς είναι ένας καιρός, οι νότιοι άνεμοι που έρχονται εδώ και μας δυσκολεύουν, αφάνταστε, και έχουμε μάλιστα και απαγορευτικό, όχι δεν μπορούν να πλέουν τα σκάφη, έχει και απαγορευτικό, μας έδιναν πάντοτε αρνητικές εικόνες. Οι εκτιμήσεις που παίρναμε από τους καπεταναίους, από τα λιμεναρχεία, αλλά και η εμπειρία μου από το 1985, ήταν ότι δεν θα μπορεί να έρθει σκάφος, καράβι να μας πάρει. Αεροδιακομίδη δεν μπορούσε να έχει γίνει, γιατί ήδη πλέον άρχισε να νυχτώνει. Η επαφή, ο δίευλος από το 424, από τον Γενικό Αρχίετρο και τους συνεργάτες του, όλοι οι στρατιωτικοί γιατροί που τον παρακολουθούσαν, γιατί είχε πάρα πολλά προβλήματα υγείας, αλλά η κυρία Θεοτόκος ήταν πάνω μας. Για πότε έγιναν όλα, για πότε μπόρεσε να έρθει σκάφος το Άγιος Νικόλαος να μας πάρει, για πότε να φτάσουμε στην Θεσσαλονίκη, ούτε κι εγώ το καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή. Μόλις περάσαμε την πύλη, λέω, κυρία Θεοτόκε, εγώ μέχρι εδώ ήμουν. Σου τον παραθέτω. Ό,τι ξέρεις κάνε, ό,τι μπορείς κάνε. Και εκείνη τη στιγμή, πατέρα Νικόλαο, έφυγε ένα τεράστιο βάρος από πάνω μου. Και αισθάνθηκα ο πλέον ελαφρύς άνθρωπος και ευτυχής. Γιατί είναι ανθρώπινο να μεταφέρουμε τα φορτία σε άλλους. Εγώ το μετέφερα στην κυρία Θεοτόκος. Ήταν ένα πολύ γεγονός σημαντικό, ουσιώδες, και για μένα που με τσάκιζε ο ορθολογισμός, έλεγα τώρα, αν πεθάνει στα χέρια μου, εάν θεωρηθεί ως ολιγορία, γιατί δεν ενημέρωνες πιο νωρίτερα την προηγούμενη ημέρα και εξύντλησες όλα αυτά τα γεγονότα, για να δοξαστεί το όνομα της Παναγίας μας για μία ακόμη φορά. Ήταν ένα πολύ μεγάλο γεγονός που μέχρι να φτάσουμε εκεί ήταν αιώνες. Ήταν αιώνες. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάστασή του ήταν συνέχεια με συνεχόμενες επιδεινώσεις. Αφού φανταστήκαμε και προσπαθήσαμε να πάμε και στον πολύγυρο στο νοσοκομείο, να μειώσουμε την απόσταση, γιατί είχε και τεράστιες κρίσεις με λιποθυμίες, ίσως και άλλα γεγονότα, καρδιολογικά επεισόδια, γιατί είχε και καρδιακή ανεπάρκεια. Η Παναγία μας όμως μας βοήθησε στην απιστία μας και στην απιστία μου για μία ακόμη φορά, γιατί βέβαια δεν είμαι άπιστος, αλλά ήμουν πολύ ολιγόπιστος. Ήρθε να μας ενισχύσει και να αποδείξει όλα αυτά μέχρι τελευταίας τελείας και παύλας των υποσχέσεών της. Τώρα εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να ζήσουμε, δεν το γνωρίζω. Η Παναγία μας όμως σαν φιλόστορκος μητέρα έκανε και για εκείνη τη φορά, για μία ακόμη φορά, τα πάντα. Θα θέλαμε, Γέροντα, τελειώνοντας, να μεταφέρετε στους αγαπητούς τηλεθεατές
αυτή τη χάρη και την ευλογία της υπεραγίας Θεοτόκου, την οποία όλοι εσείς οι αγιορείτες την έχετε πλούσια, και τώρα μέσω του τηλεοπτικού φακού να τη μεταφέρετε στους ανθρώπους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Κάθε φορά που κάνουμε Θεία Λειτουργία, κάθε φορά που κάνουμε τις ακολουθίες, η προσευχή μας, η έννοιά μας είναι για όλους τους ανθρώπους. Έτι δε και για τον εκλεκτό και φιλάγιο, φιλομόναχο και φιλογυρωτικό σταθμό του 4Ε, που όλοι σας, ο καθένας κάνει την προσπάθεια που μπορεί, το φιλότιμο που μπορεί και τις υπερβάσεις που μπορεί για να έχουμε την Ιεραποστολή και ο μοναχισμός, επειδή είμαστε μοναχοί εμείς βασικά, είναι η Ιεραποστολή. Ένας λόγος της Ιεραποστολής και συνέχεια είναι και το δικό σας θείο και ιερό αγώνισμα να δίνετε πολύ μεγάλο λόγο στους ανθρώπους. Και το λέω αυτό από εμπειρία, διότι η μητέρα μου είναι μια γιαγιά ηλικιωμένη 88 ετών και παρακολουθεί αναλυπώς όλα τα προγράμματά σας και ανακουφίζεται, γιατί πολλές φορές έως τις περισσότερες δεν μπορεί να παραστεί στον εκκλησιαστικό χώρο, να λάβει την ευλογία ζωντανά και να είναι μέτοχος και κοινωνός. Έτσι λοιπόν έχω την εμπειρία να ξέρω πολύ καλύτερα από εσάς τι κάνετε εσείς. Για κάποιους μπορεί να θεωρηθεί εγωιστικό. Όταν είναι κανείς περιπατητικός χαρακτήρ και κινείται έξω, δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Όταν στερηθεί το θείο δώρο αυτό, μπορεί να το καταλάβει. Έτσι λοιπόν όλοι οι πιστοί, όλοι οι απανταχού Ορθόδοξοι να έχουν υγεία, να έχουν ευλογία σε όλα τα μήκη και πλάτη, και από την Αυστραλία, την Ευρώπη, την Αφρική, αλλά και την ευλογημένη Αμερική, που ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός στην Αμερική είναι πάρα πολύ γνωστός. Μας έχουν περιβάλει με πολύ αγάπη αυτοί οι άνθρωποι, και όπως βλέπετε αυτές οι ανακαινήσεις εδώ που έχουν γίνει είναι χορηγίες και αυτών των ανθρώπων. Έχουμε βέβαια και από Ελλάδα, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι μας βοηθούν πάρα πάρα πολύ, τους οποίους και από αυτή την θέση και μέσω του καναλιού σας τους ευχαριστούμε θερμότατα. Όλοι σας να έχετε υγεία, ευλογία, δύναμη και η χάρη σου Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού να σας δίνει γαλήνη ψυχής και λόγων Θεού. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Βοήθειά μας ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός. Επίσης, μία μικρή αναφορά, επειδή έχω μια ευλάβεια και φέρω το όνομα του Αγίου Νεκταρίου, όπως είδαμε και στο προσκυνητάρι, τον τιμούμε, τον ευλαβούμαστε, και ο Γέρον Γεράσιμος, ο ημικραγιαννανίτης, ο υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, όταν έγραψε τον παρακλητικό κανόνα και την ακολουθία του Αγίου Νεκταρίου, ο Μητροπολίτης Προκόπιος του έδωσε ένα μικρό τεμαχίδιο Αγίου Λειψάνου. Όμως οι γεροντάδες ευλαβούν πάρα πολύ τον Άγιο Νεκτάριο και παρεκάλεσαν να τους δώσει ένα μικρό τεμάχιο Λειψάνου Ιερού του Αγίου Νεκταρίου, και πριν έρθω εγώ βέβαια, που ήρθα το 1985, κάθε χρόνο κάνουν μια μικρή πανήγυρη, μια μνήμη του Αγίου προς δόξεν Θεού, γιατί τους είχε συμπαρασταθεί, τον είχαν σε μεγάλη ευλάβεια, και αυτό το πράγμα το συνεχίζω και εγώ, να δίνει σε όλους τους ανθρώπους υγεία και κάθε ευλογία. Συνυβρία στον γόνον και γίνεις των εφορών, τον εσχά της χρόνης φανέντα, αρετής φύλων γνήσιων, νεκτάριον τιμήσομεν πίστη, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού, αναβλύζει γαριάσεις πάντοδα πας, της ευλάβος κραυγάζουσι,
δόξα το σε δόξα σαν τη Χριστό. Δόξα το σε στεφάνω σαν τη δόξα το εμιστέρης κέρης Άγιον σε δείξαντι. Γέροντα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε την ευχή σας, να εύχεστε και μην μας ξεχνάτε όταν κάνετε τις δεήσεις και τις παρακλήσεις προς την Υπεραγία Θεοτόκο να θυμάστε και όλους εμάς. Βεβαιότατα, σας ευχαριστούμε και ιδιαιτέρως μνημονεύουμε και τον ηγέτη και κτήτορα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο, ο οποίος έπαιξε αλλά και συνεχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο και εκ του τάφου αναστημένος να δίνει με τον λόγο του, με τις προβολές τις οποίες τις ακούει τόσος κόσμος και ωφελείται και είμαστε λοιπόν υπόχρεοι να πούμε μνήστη Κύριε του δούλου σου και να μας υποδεχθεί εν ημέρα κρίσεως όπως και εδώ με λόγον Χριστού και παραδεισένια μορφή, αιωνία του η μνήμη. Μας συγκινείτε πολύ, Γέροντα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αιωνία του η μνήμη, να έχουμε όλη την ευχή του και τη δική σας. Αμήν. Ο Χριστός είναι τόσο απλός και αυτός έχει αυτή την απλότητα που έτσι μπαίνει στους ανθρώπους μέσα. Έτσι ακριβώς. Αυτό που δεν υπάρχει σήμερα, η απλότητα. Μετά την καλύβη των ανανέων, παίρνουμε το μονοπάτι για τη σκήτη της μικράς Αγίας Άνης. Αργά το απόγευμα φτάνουμε στην καλύβη της κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου και διανυκτερεύουμε. Το επόμενο πρωί συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία στο Σπήλαιο των Οσίων Πατέρων Διονυσίου του Ρήτορος και Μητροφάνους, ενώ αμέσως μετά ο πατήρ Θεοδόσιος μας μιλά για αυτό το σπήλαιο και τους πατέρες που το αγίασαν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, έρθετε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άκτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού. Ότι σου λες την βασιλεία και την ευθύνη ως τα ούτε
Αγία και δύο κέρες ευθυμός για αυτήν την επάρτη φιλανθρωπία πάνω του Λίου και Ιη και εις τους αιώνας των αιώνων. Στην έρημο του Αγίου Όρους, αγαπητοί τηλεθεατές, υπάρχουν πολλά σπήλαια, ασκητήρια, στα οποία οι Άγιοι Πατέρες παλαιότερα αλλά και σήμερα προσεύχονται και αγιάζουν με την Αγία Προσευχή τους τον τόπο αυτόν, όλο το Άγιον Όρος αλλά και όλο τον κόσμο. Βρισκόμαστε τώρα σε ένα τέτοιο σπήλαιο, στο οποίο ασκήτεψε ο Άγιος Διονύσιος ο Ρήτορ και ο Μητροφάνης. Οι δύο αυτοί Άγιοι, Άγιοι της Ορθοδοξίας μας, τιμούνται ιδιαίτερα στην καλύβη που είμαστε, εδώ που ήρθαμε να κάνουμε την πανήγυρη της Παναγίας μας, την κοίμηση της Θεοτόκου, και κοντά μας έχουμε την ευλογία να είναι ο πατέρας Θεοδόσιος, ο οποίος θα μας μιλήσει για το σπήλαιο, για τον τόπο αυτό της ασκήσεως των δύο αυτών μεγάλων Αγίων. Την ευχή σας, πατέρ Θεοδόσια. Βρισκόμαστε μέσα στο σπήλαιο των Αγίων Πατέρων, Διονυσίου και Μητροφάνους. Είναι ό,τι πιο πολύ του έχουμε εδώ στη Μικρά Αγιάννα. Είναι οι προστάτες μας, είναι οι πατέρες μας, είναι οι πολιούχοι του τόπου εδώ πέρα, είναι οι πρώτοι οικιστές της περιοχής. Οι Άγιοι Πατέρες, ο Άγιος Διονύσιος και ο Άγιος Μητροφάνης ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη, υπέγραφαν ως του δείτε, έγιναν προφανώς μοναχοί σε κάποια μονή στην οποία κατοικούσαν πρώην στο δείτε μοναχοί, γιατί όταν έζησαν οι Άγιοι, ήδη η Κωνσταντινούπολη είχε πέσει στα χέρια των Τούρκων. Έφυγαν λοιπόν από την Κωνσταντινούπολη. Κατά μία παράδοση, ο Άγιος Διονύσιος ήταν απόγονος της οικογένειας των Κομνηνών. Είναι ο μοναδικός Άγιος που ακόμα εν ζωή είχε τον τίτλο του Ρήτορος. Η Εκκλησία του είχε, τον είχε τιμήσει με τον τίτλο του Ρήτορας, ήταν πανεπιστήμων. Έφυγε λοιπόν από την Κωνσταντινούπολη, ήρθε στο Άγιον Όρος για μεγαλύτερη ησυχία και εγκαταστάθηκαν στις Καριές με το μαθητή του, τον Άγιο Μητροφάνη. Εγκαταστάθηκαν στις Καριές, ήταν μια δύσκολη περίοδος τότε και λόγω πρώτον της αγιότητός του και δεύτερον της μορφώσεώς του εδέχεται πάρα πολύ μεγάλη ενόχληση για συμβουλές, για εξομολόγηση και δεν μπόρεσε να έχει την αγαπημένη του ησυχία, την υποθητή του ησυχία. Αναγκάστηκε λοιπόν, έφυγε από τις Καριές με τον μαθητή του, τον Άγιο Μητροφάνη, ο Άγιος Διονύσιος. Και ήρθε στη σκήτη της Λαύρας. Σκήτη της Λαύρας λέγεται τότε σκήτη της Αγίας Άνης, γιατί ακόμα το λείψανο της Αγίας Άνης δεν είχε έρθει. Ήρθε λοιπόν στην Αγία Άννα, εγκαταβίωσε σε κάποια καλύβη. Δυστυχώς δεν μας διασώζεται. Να κάνω μια παρένθεση. Εδώ στο μέρος που είμαστε τώρα, στο σπήλαιο των Αγίων, δίπλα στο σπήλαιο, υπήρχε μια καλύβη, στην οποία υπήρχε ένα χειρόγραφο βιβλίο που περιέγραφε, που είχε διασώσει όλο το βίο των Αγίων Πατέρων, του Αγίου Διονυσίου και του Αγίου Μητροφάνους. Δυστυχώς, στις αρχές του αιώνα, η καλύβη κάηκε μαζί με το βιβλίο, μαζί με το χειρόγραφο. Και ό,τι διασώθηκαν, ό,τι διέσωσε ο Μακαρίτης ο γέροντάς μας, ο γέρο Γεράσιμος, ο οποίος τους ευλαβεί το πάρα πολύ, γι' αυτό ήθελε και ο τάφος του να είναι δίπλα στο σπήλαιο των Αγίων,
ό,τι διασώθηκε το διέσωσε ο γέροντάς μας, ο γέρο Γεράσιμος, ο υμνογράφος, τα περισσότερα από ό,τι θυμόταν ο ίδιος και από ό,τι θυμόταν εδώ οι πατέρες της περιοχής που ανέγνωσαν το βιβλίο. Εκ των υστέρων ο γέροντας πήγε σε πάρα πολλές βιβλιοθήκες, μάλλον σε όλες τις βιβλιοθήκες των μονών του Αγίου Όρους, ψάχνοντας σε παλιά χειρόγραφα να βρει κάποιες σημειώσεις, κάποιες υπομνήσεις για τους Αγίους. Βρήκε ο γέροντας. Βρήκε και τους χαρακτήρες τους σε κάποιο χειρόγραφο, βρήκε και σημειώσεις για την κοίμησή τους κτλ. Αλλά δεν μας διασώζεται σε ποιο σπίτι, σε ποια καλύβη της Αγίας Άνης οι Άγιοι εγκαταβίωσαν. Αφού λοιπόν και στην Αγία να γίνανε γνωστοί και άρχισαν και εκεί πέρα να έχουν ενόχληση για συμβουλές, για εξομολόγηση κτλ. Θέλοντας ένα ησυχαστικότερο βίο, έφυγαν από την Αγιάνα και ήρθαν εδώ. Εδώ όμως το μέρος ήταν ακατοίκητο, είναι η πρώτη κύτορα της περιοχής. Ήταν ακατοίκητο και όπως περιγράφει ο Μακαρίτης ο γέροντάς μας, το μέρος ήταν γεμάτο τεράστια δέντρα, άρια, τα οποία διασώζονται, πολλά διασώζονται ακόμα. Ξεκινούσαν από την παραλία κάτω και έφταναν μέχρι πάνω την κορφή, η πλαγιά ήταν απάτητη. Βρήκαν αυτό το μέρος, αυτό το σπήλαιο και το μέσα οι Άγιοι ζήσαν. Και μάλιστα το μέσα είχαν κάνει ένα υποτυπώδες εκκλησάκι, γιατί και οι δύο ήταν ιερείς και έχουν αφήσει και τα ίχνη τους. Εδώ, αν θα δούμε πάνω στην οροφή της σπηλιάς, υπάρχει ένα κομμάτι σοβά. Η σπηλιά ήταν όλη σοφαντισμένη και στην άκρη της σπηλιάς υπήρχε το ναίδριο. Όταν οι γεροντάδες ξεκίνησαν να χτίσουν το ναό των Αγίων, βρήκαν τον νηπτήρα, τον οποίο το φυλάσσουμε πάνω. Εκτός από τον νηπτήρα δεν βρήκαμε κάτι άλλο. Οι Άγιοι, όπως είπαμε, ήταν ιερείς, εδώ πέρα ζήσανε και το εργόχειρό τους ήταν καλλιγραφία. Έχουμε αρκετά βιβλία τα οποία αντέγραψαν, έχουμε ψαλτήρια. Στην Αγιάνα υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται Κουβαράς. Το βιβλίο αυτό το συνέγραψε ο Άγιος Διονύσιος και έχει μαζέψει από διάφορα πατερικά κείμενα, διάφορα κομμάτια και τα έχει καταγράψει στο Κουβαρά. Έμεινε στον Άγιο Μητροφάνη και ο Άγιος Μητροφάνης το εδόρισε στη βιβλιοθήκη της Σκήτης. Και κάθε χρόνο στην Πανήγυρη των Αγίων φέρνουν το βιβλίο γιατί έχει τις υπογραφές και των δύο Αγίων, και του Αγίου Διονυσίου και του Αγίου Μητροφάνους. Και μάλιστα λέει ο Άγιος Μητροφάνης, όποιος αποξενώσει αυτό το βιβλίο από τη βιβλιοθήκη της Σκήτης, να έχει την αρά των Αγίων 318 πατέρων. Το σπήλαιο ήταν σοφαντισμένο. Ό,τι έχει απομείνει από το κομμάτι, από το σοβά που είχαν κάνει οι Άγιοι Πατέρες είναι αυτό το κομμάτι. Γιατί δυστυχώς ερχόταν προσκυνητέ ιδίως Ρώσοι και για ευλογία έκοβαν από ένα κομμάτι. Οπότε το μόνο που έχει απομείνει είναι αυτό. Ομοίως έχει μείνει και απ' έξω μια υδρορροή. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια κατέρευσε. Ήταν από θηραϊκή γη. Είχαν κάνει οι Άγιοι από Κουρασάνη, θηραϊκή γη. Και τώρα τα τελευταία χρόνια κατέρευσε ό,τι είχε απομείνει τα υπολείμματά της. Εδώ ζήσαν οι Άγιοι. Εδώ ασκητεύσανε και εδώ κοιμηθήκαν. Οι Άγιοι όμως θέλησαν να παραμείνουν ταπεινοί και αφανείς όπως στη ζωή τους και μετά θάνατον. Δεν ξέρουμε που είναι θαμένοι. Έχουμε πάρα πολλές ενδείξεις, έχουμε πάρα πολλά θαυμαστά γεγονότα που αποδεικνύουν ότι οι Άγιοι είναι κάπου εδώ γύρω θαμένοι και είμαστε βέβαιοι ότι η Θεία Χάρις τους είναι εδώ μέσα. Έχουμε πάρα πολλά θαύματα από τους Αγίους Πατέρες, πάρα πολλές εμφάνειες. Πάρα πολλές παρουσιάστηκαν σε πολλούς ανθρώπους, είτε λαϊκούς, είτε μοναχούς και που αποδεικνύουν την παρουσία τους. Αυτά όλα είναι καταγεγραμμένα, τα περισσότερα, τα θαυμαστότερα, ο Μακαρίτης ο γέροντας μας ο Γεράσιμος τα έχει καταγράψει. Θα σας πω μόνο ένα από αυτά για την παρουσία των Αγίων. Εδώ κάτω από εμάς, λίγο παρακάτω από το σπήλαιο, είναι δύο σπίτια, τα λένε Κρητικά, τα λέγανε οι γεροντάδες Κρητικά, γιατί οι πατέρες που μέναν εκεί ήταν Κρητικοί. Ένας λοιπόν συγγενής των πατέρων από κάτω εδώ πέρα των Κρητικών θέλησε να έρθει. Τότε δεν υπήρχαν συγκοινωνίες, όλα γινόταν με τις βάρκες, με τα κουπιά. Ήρθε ο άνθρωπος αυτός προπολεμικός. Κατέβηκε στη Δάφνη, πήρε τη βάρκα και ήρθε στην Αγιάνα με τα κουπιά. Έφτασε ήλιο βασίλεμα. Ανεβαίνοντας να έρθει προς τη Μικρά Αγιάνα, κάπου εδώ πάνω έχασε τον δρόμο. Εδώ προς του πατρός Νικηφόρου του Αρχαγγέλους, κάπου έχασε τον δρόμο. Μπλέχτηκε μες τα πουρνάρια, μες τα γκρέμνα. Και ξαφνικά λοιπόν βλέπει την είσοδο μιας σπηλιάς. Μπαίνει μέσα στη σπηλιά. Μέσα στη σπηλιά υπήρχε ένας μοναχός ο οποίος ήταν φρέσκο και κοιμημένος, φρεσκοπεθαμένος και ένα καντιλάκι. Έκανε το σταυρό του, τον προσκύνησε και έφυγε. Ο μοναχός ήταν
εύπλαστος, γιατί ξέρετε εδώ οι μοναχοί όταν θα πεθάνουν δεν κουκαλώνουν, το σώμα τους είναι ευλίγιστο μέχρι που θα τους θάψουν. Έτσι είναι το εξαιρετικό δώρο της Παναγίας εδώ στους μοναχούς του Αγίου Όρους. Έκανε λοιπόν το σταυρό του, προσκύνησε το λείψανο και έφυγε. Ένα πράγμα εντελώς φυσιολογικό. Κατεβαίνει κάτω, καλώς τον κτλ. Τον κεράσαν τον άνθρωπο, η ώρα περνούσε. Οπότε πάνω στο κέρασμα λέει στους συγγενείς του, καλά του μοναχού πέθανε πάνω, δεν θα το θάψετε. Είναι ποιος μοναχός, πέθανε και που είναι και πώς θα το θάψουμε. Πώς λέει, εκεί πέρα πάνω που πέρασα, βρέθηκε σε μια σπηλιά και εκεί ένας μοναχός ο οποίος ήταν φρεσκοπεθαμένος και έκυγε και το κατηλάκι, ο άνθρωπος πρέπει να έχει πολύ λίγη ώρα που πέθανε. Μπήκαν στο νόημα οι πατέρες, ανεβαίνουν στις στομάτες, ζούσε ο γέρο Κυπριανός, όχι ο παπά Κυπριανός που προλάβαμε, ο γέρο Κυπριανός. Και ο παπά, ο γέρο Κυπριανός μαζί, θυμάσαι να μας πας, θυμάμαι να σας πάω. Ναι, αλλά εδώ πέρα μέσα, με στα τρόχαλα, μέσα στα πουρνάρια, χάθηκε ο άνθρωπος. Προσπάθησαν να βρουν, γύρισαν, έκαναν, δεν βρήκαν τίποτε. Κάποια στιγμή τους πήρε μια ευωδία και δεν βρήκαν τίποτα άλλο. Τέτοια γεγονότα έχουμε πάρα πολλά. Σας είπα ότι οι Άγιοι όπως παρέμειναν ταπεινοί και αφανείς στη ζωή τους, έτσι παρέμειναν και μετά θάνατο. Να σημειώσουμε δε ότι στο βίο, τη διάρκεια του βίου των Αγίων, εδώ πέρα στη Στρατονίκη, στη Χαλκιδική, που είναι ο Μαντέμ Λάκος, υπήρχαν μεταλλεία, υπάρχουν μεταλλεία μέχρι σήμερα. Λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι εκεί δούλευαν στα μεταλλεία και υπήρχε Τούρκος αγάς και υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη πίεση να εξισλαμιστούν οι χριστιανοί. Μπροστά λοιπόν στον κίνδυνο του εξισλαμισμού ζήτησαν βοήθεια από τον Άγιον Όρος. Και ο τότε πρώτος του Αγίου Όρους επέλεξε τον Άγιο Μητροφάνη, ο οποίος με έδρα τη Στρατονίκη γύρισε σχεδόν όλη τη Χαλκιδική και εξομολόγησε και λειτουργήσε και κοινώνησε κόσμο και βοήθησε τον κόσμο. Και τότε λοιπόν την περίοδο που ήταν στη Στρατονίκη ο Άγιος, είχαμε ένα θαυμαστό γεγονός, την οπτασία ενός χριστιανού του Δημητρίου, ο οποίος πέθανε το παιδί του από τη στεναχώρια του, έπεσε στο κρεβάτι. Ο Δημήτριος αυτός ιρπάγει, πήγε πάνω, είδε και τους σεσωσμένους και τους απολυμμένους. Εκεί λοιπόν μέσα είδε και το παιδί του και μετά από 15 μέρες ανεκάθισε και ζήτησε εξομολόγηση. Πήγαν λοιπόν τον Άγιο Μητροφάνη, εξομολογήθηκε, του περιέγραψε με λεπτομέρεια όλη αυτή την οπτασία, τι πήγε, τι είδε κτλ. Και ο Άγιος Μητροφάνης το κατέγραψε. Αυτή η οπτασία λοιπόν τότε είχε τόσο μεγάλη, όταν ας πούμε διαδόθηκε, που αντιγράφηκε πολλές φορές και υπάρχει αυτή η οπτασία σε πολλές βιβλιοθήκες, αντίγραφα, χειρόγραφα της οπτασίας αυτής. Οι Άγιοι, όπως σας είπα, κοιμήθηκαν εδώ μέσα, κάπου τον ενθαμένοι. Τώρα, ο Γέροντας, όπως σας είπα, ψάχνοντας τα χειρόγραφα των μονών, σε κάποια χειρόγραφα βρήκε ως ημερομηνία κοιμήσεως 9 Ιουλίου και σε άλλα χειρόγραφα 6 Οκτωβρίου. Προφανώς, ο ένας από τους Αγίους κοιμήθηκε 9 Ιουλίου και ένας κοιμήθηκε στις 6 Οκτωβρίου. Και βρήκε και τεχνολογία 1606. Προφανώς, το 1606 πέθανε ο Άγιος Διονύσιος, κοιμήθηκε ο Άγιος Διονύσιος. Αλλά προτού ακόμα κοιμηθούν οι Άγιοι, ήδη όταν ακόμα ζούσαν άρχισαν να σειραίουν και άλλοι μοναχοί εδώ πέρα και να ζουν σε σπηλιές. Γι' αυτό όλα τα καλύβια εδώ πέρα της Μικράς Αγίας Άνης όλα έχουν από μία σπηλίτσα. Ξεκίνησε ο πρώτος μοναχός από τη σπηλιά, το καλοκαίρι του έκτισε ένα δωματιάκι, το άλλο το καλοκαίρι έκτισε μια κλεισούλα και έτσι σιγά σιγά πήραν τη σημερινή τους μορφή. Ένας από αυτούς τους μοναχούς που ήρθε, μιμούμενος το βίο των Αγίων, ήταν και ο Αγάπιος Ολλάνδος, ο οποίος ασκήτευσε εδώ πάνω σε μια σπηλίτσα δίπλα στο σημερινό καλύβι των Αρχαγγέλων, που είναι του Μητροπολίτου Κινσάσας, του Νικηφόρου, και εκεί μέσα σε αυτό το σπήλαιο συνέγραψε και το βιβλίο που ωφέλησε πάρα πολύ κόσμο, την Αμαρτωλών Σωτηρία. Με δύο λόγια, πολύ περιληπτικά, αυτό είναι το ιστορικό εδώ του τόπου μας. Εδώ εκ των υστέρων οι γεροντάδες χτίσαν το εκκλησάκι. Το εκκλησάκι
Όταν εδώ πέρα γέροντα τη Καλύβη ήταν ο Παθεοδόσιος, ο οποίο το 1930 ή 31 έφυγε και πήγε στην Αγιάννα, ήταν παρατημένο. Απλώς μια εικονούλα είχε εδώ πέρα και ένα καντιλάκι. Ο Γερο Γεράσιμος και ο Παπαδιονύσιος, που είχαν πάρα πολύ μεγάλη βλάβη για τους Αγίους, ξεκινήσαν μια προσπάθεια να χτίσουν ένα εκκλησάκι πλέον. Εδώ όμως, εκτός από τα απαραίτητα, δεν υπήρχε ούτε νερό. Το 1956. Και το εκκλησάκι χτίστηκε με κουβαλιτό νερό. Τα μεν τσιμέντα τα κουβάλισε ο Πατριδιονύσιος από την παραλία με την πλάτη, τρία τσιμέντα την ημέρα. Ένα τσιμέντο πρωί-πρωί, νύχτα κατέβαινε κάτω στην παραλία, μία ώρα δρόμος, να το ανεβάσει ένα τσιμέντο, να το φέρει, ξανακατέβαινε κάτω, ώστε να έρθει πρώτου μεσημεριού με την δροσιά, και ένα τσιμέντο κατέβαινε νύχτα-νύχτα στο ηλιοβασίλεμα να το φέρει, και το νερό είναι κουβαλημένο από τους Δανειλαίους με τους Ντενικέδες. Και φυσικά όλα γίνανε με το χέρι, δεν υπήρχαν μπετονιέρες, δεν υπήρχαν τίποτε. Έγινε το πρώτο εκκλησάκι, εκ των υστέρων οι γεροντάδες προσέθεσαν τη λυτή, άρχισε να γίνεται ένα πανηγυράκι και το 1982 γκρέμισαν το εκκλησάκι και το μεγάλωσαν. Και είναι στη σημερινή του μορφή. Και από τότε και ύστερα ξεκίνησε στην αρχή μια μικρή πανήγυρηση, σιγά σιγά. Σήμερα με τη βοήθεια του Θεού γίνεται μεγάλη πανήγυρηση εδώ πέρα, με παρουσία αρχιερέως και με συρροή πολλών πατέρων και πιστών από τον κόσμο. Και έτσι 9 Ιουλίου, με τη χάρη των Αγίων, κάθε χρόνο κάνουμε την πανηγυρή τους. Διάσει τον Οσίο της Τριάδος Θεράποντες, Διονύση Ερήτωρ και Θεόφρον Μητρόφανες, οι λάψαντες ασκήσε ως φωτί, εν άθος αστέρες φαΐνι, φωτισμόν ημίν ετήσαστε εκ Θεού, εις ευλαβός κραυγάζουσι, δόξα το Στεφανός αντί μας, δόξα το Αγίας αντί, δόξα το χορηγούντι δήμον, ημί χάριν και ελέον. Αγαπητοί τηλεθεατές, και το σημερινό επεισόδιο μας έδωσε πολλά μηνύματα, καθώς συνειδητοποιούμε πόσο βαθιές ρίζες έχει ο μοναχισμός, αλλά και πόσο αγωνίζονται οι σύγχρονοι πατέρες να κρατήσουν τα παραδεδομένα. Και το οδηπορικό μας συνεχίζεται.